Καθοριστική ήταν η συμβολή της Περιφερειακής Ένωτας Μαγνησίας στην έκδοση της ανθολογίας Μαγνησιωτών Συγγραφέων που παρουσιάστηκε σήμερα σε κοινή συνέντευξη τύπου της Αντιπεριφερειάρχη Δωροθέας Κολυνδρίνη και των εκπροσώπων του Κέντρου Βιβλίου Μαγνησιωτών Συγγραφέων. Στην ανθολογία περιλαμβάνονται έργα 137 συγγραφέων από την περιοχή. Μόνο περηφάνεια μπορεί να νιώσει κανείς όταν το επιστέγασμα μιας ομαδικής προσπάθειας είναι αυτό το εγχείρημα. Αυτή η ανθολογία, η οποία αποτυπώνει την ψυχή, τις σκέψεις, την καλλιτεχνική διάθεση, τον προβληματισμό, τις σκέψεις, τις ιδέες ανθρώπων που έχουν ένα πνευματικό υπόβαθρο και ένα πνευματικό αποτύπωμα, η Περιφέρεια Θεσσαλίας εξ αρχής όταν της αποτυπώθηκε αυτό ως αίτημα, φυσικά και δεν χρειάστηκε καν επιχειρηματολογία, γιατί οι ίδιοι οι άνθρωποι είναι αυταξίες, και δέχτηκε να βοηθήσει στην έκδοση αυτού του βιβλίου. Νομίζω πως κάθε εγχείρημα που αποτυπώνει το πνευματικό υπόβαθρο ενός τόπου και δει όταν αυτό αφορά στη Μαγνησία που είναι ο τόπος μας, είναι ένα στολίδι, είναι ένα βήμα προς την εξέλιξη, είναι ένα βήμα προς την πνευματική αναβάθμιση. Από το 2008 το Κέντρο Βιβλίου Μαγνησιωτών Συγγραφέων προσπαθούσε να εκδώσει την ανθολογία. Αυτή η προσπάθεια εισήλθε στην τελική ευθεία μόλις πριν από έναν χρόνο. Όταν ειλικρινά ήρθαμε πριν από ένα χρόνο εδώ και μας έδωσε το πράσινο φως, όπως λέμε, η κυρία Κολυνδρίνη, η κυρία Αντιπεριφερειάρχης, πετάξαμε ουσιαστικά στον ουρανό. Από εκεί και πέρα βέβαια ήταν δουλειά του Διοικητικού Συμβουλίου να φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα, που δεν είναι εύκολο αν λάβει υπόψη του κάποιος ότι δεν αντιστοιχεί προς ένα βιβλίο, αλλά προς 137 συγγραφείς και πλέον. Οι 137 συγγραφείς δεν καλύπτουν το σύνολο των συγγραφέων του Βόλου, της Μαγνησίας γενικότερα. Απευθυνθήκαμε, κάναμε ανοιχτή πρόσκληση για να συμμετάσχουν όσοι συγγραφείς ήθελαν στην ανθολογία. Δεν απευθυνθήκαμε στον καθένα ξεχωριστά. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν ακόμη πάρα πολλοί άλλοι που θα μπορούσαν σε μια δεύτερη προσπάθεια να συμμετάσχουν σε ανθολογία. Μεθαύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου στην αίθουσα της Λαϊκής Βιβλιοθήκης Βόλου.